Γιατί έχοντας εικόνα, αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητέ πρόεδρε, για τον όγκο των ζητημάτων με τα οποία ασχολείται η Εξεταστική Επιτροπή Διερεύνησης των Σκανδάλων της Υγείας, μας υποχρεώνει να ζητήσουμε πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που προτείνατε του τριμήνου ακόμη. Γιατί όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία μας έρχονται με δικογραφίες, τα ζητήματα τα οποία αφορούν έναν όγκο υποθέσεων που ο μεν Υπουργός Υγείας, ο κ. Πολάκης, το ανεβάζει στα 85 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά και ο ίδιος ο Άδωνης Γεωργιάδης, σε μια συνέντευξη που έδωσε, υπολογίζει ότι το χρήμα το οποίο σπαταλήθηκε ή ξοδεύτηκε ή λαιλατήθηκε στον χώρο της υγείας μπορεί να είναι του ύψους των 60 έως 80 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και αφορά υποθέσεις τις οποίες εξετάζει και η Αμερικανική δικαιοσύνη και το FBI. Θα μας έρθουν οι δικογραφίες όπως προτάθηκε και για την μεγάλη υπόθεση της Νοβάρτης. Είναι τα ζητήματα των υπερτιμολογήσεων πάρα πολύ σοβαρά. Πάρα πολύ σοβαρά με όλα αυτά τα οποία γίνονταν. Τα ζητήματα του φαρμάκου που διωγγώθηκε η φαρμακευτική δαπάνη κάποια χρόνια, ώστε να διαπιστώνουμε ότι ακόμη και για τα τεράστια ελλείμματα που μας οδήγησαν στην υπερχρέωση της χώρας και στην καταφυγή σε μνημόνια, να υπάρχει τεράστια η ανοχή και η ενοχή αυτών που όφυλαν να προστατεύσουν το δημόσιο χρήμα. Το ζήτημα λοιπόν το οποίο θέτω είναι πρώτον να ζητήσουμε ένα εξάμεινο παράτασης και το δεύτερο ζήτημα είναι ότι διαρωτώ με αν η παρέμβαση του κυρίου Κεφαλογιάννη αφορά όλους τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αν αφορά όλους τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι βιάζεστε πάρα πολύ για να καταλήξουμε σε συμπεράσματα για το τι συνετελέστη σχετικά με το αδίκημα της ευθύνης υπουργών, το οποίο έναντι του δημοσίου συμφέροντος μπορεί να φτάνει στο αδίκημα της απιστίας. Εμείς οφείλουμε να τεκμηριώσουμε αν έγινε αυτό το αδίκημα. Τώρα δεν επιμένω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε πορίσματα κάθε φορά που τελειώνουμε έναν κύκλο. Λέω, ναι. Αλλά το να βιάζονται οι συνάδελφοι να μιλήσουν ότι πρόκειται για ένα αδίκημα μεταξύ ιδιωτικών συμφερόντων και να τεκμηριώνουν κατά την αντίληψή τους ότι δεν τελέστη το αδίκημα της απιστίας έναντι του δημοσίου συμφέροντος, βιάζονται πάρα πολύ. Επειδή έχουμε εδώ και τον κύριο Ηλιαρόπουλο, τον οποίο θα εξετάσουμε στη συνέχεια, ένα από τα ζητήματα που βάζει και σε μια μελέτη του είναι το όραμα το οποίο θέλησε να υπηρετήσει στο Ερίκος Δινάν. Το όραμά σας, θα μας το πείτε στη συνέχεια. Όχι, να αρχίσουμε διαδικασία. Ήταν να υπηρετήσει. Συγγνώμη, Πρόεδρε, ναι, έχει τεράστια σημασία. Ναι, αλλά οι διαδικασίες παρεμβάσεις είναι περίμεναν σύντομες. Μια ιδιωτική κλινική ή ένα κοινοφελές ίδρυμα υπερσύγχρονο με όλα αυτά τα οποία περιγράψαμε στο προηγούμενο χρονικό. Ωραία, θα έχουμε την ευκαιρία να το ρωτήσουμε. Το οποίο βάζει σε άλλη ποιότητα το εξεταστικό έργο που κάνουμε. Διαδικασία κι εσείς. Μα σας παρακαλώ τώρα, εντάξει. Μα κύριε Κεφαλογιάννη, τώρα τι.